Καλησπέρα σε όλους. Προ λίγων ημερών ο αγαπητός μας πατέρας Κωνσταντίνος μου εισηγήθηκε να είμαι μαζί σας για να μιλήσουμε τέτοια ημέρα που η Εκκλησία προετοιμάζεται από την Εσπέρα να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρόν, ο λαός της. Και προς στιγμήν σκέφτηκα να μιλήσουμε καλύτερα, του είπα, πάτερ μου, για έναν σταυρωμένον άνθρωπο. Για έναν άνθρωπο ο οποίος το πολίτευμα του Σταυρού το έζησε στον εαυτόν του και μας το προσφέρει εμάς εφιρμοσμένο. Διαφορετικά του λέω, εάν μιλήσουμε μόνο για τον Τίμιο Σταυρόν θα ακούγεται πολύ θεωρητικόν ή στην καλύτερη των περιπτώσεων κατεξοχήν ακαδημαϊκά θεολογικών. Ενθουσιάστηκε ο πατήρ και έτσι είμαι σήμερα ενώπιός σας για να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που αυτό που ακούσαμε προηγουμένως εις το απολυτίκιον του Τιμίου Σταυρού, δια του Σταυρού σου λέει πολίτευμα, το εφήρμοσε κατά πάντα και δια πάντα και ο Άγιος Νικηφόρος, όπως και όλοι οι Άγιοι και όλοι οι δίκαιοι άνθρωποι. Ο Άγιος Νικηφόρος ήταν κριτικός και επειδή όταν ήμουν φοιτητής εγνώρισα πολλούς κριτικούς λεπρούς στο νοσοκομείο Λιμωδών Νόσο στο Εγάλεο, λίγο έξω από την Αθήνα, και γνώρισαμε πάρα πολύ καλά και τον είχαμε και εξομολόγο μας τον πατέρα Ευμένιον, ο οποίος πατήρ Ευμένιος ήταν επίσης κριτικός και υποτακτικός στα τελευταία χρόνια του Αγίου Νικηφόρου. Αντιλαμβάνεστε ότι για μας ο Άγιος Νικηφόρος δεν είναι απλά ένας Άγιος που διαβάσαμε το βίο του σε ένα βιβλίο, αλλά κατά μία έννοια είναι ο πνευματικός μου παππούς. Εγεννήθηκε ο Άγιος Νικηφόρος με το όνομα Νικόλαος από ευσεβείς γονείς στο Σιρικάριν, ένα χωριόν είναι το Σιρικάριν του νομού Χανίων, ορεινό χωριόν, το 1890. Πολύ νωρίς άρχισε να σταυρώνεται η ζωή του. Και λέω να σταυρώνεται η ζωή του, καθότι έμεινε ορφανός και από πατέρα και από μητέρα. 13 χρονών πλέον ήταν πεντάφανος. Ένας θείος του τον ανέλαβε. Να, εδώ βλέπουμε το πατρικό σπίτι του οσίου στο Σιρικάρι, τα παλιά πρωτινά σπίτια που είχε και η Κύπρος, τα οποία ήταν στην ουσία ασκητήρια εν το κόσμο. Πώς ήταν οι πρωτινοί άνθρωποι, δεν ενδιέφεραν οι πραγματικοί ασκητές
από πολλούς κοσμικούς ανθρώπους. 13 χρονών λοιπόν μένει πεντάρφανος και οδηγείται από ένα θείο του να μάθει μια τέχνη. Ο θείος του τον πήρε στα Χανιά, μια πόλη η οποία ήταν η πλησιόχωρος πόλης στο Σιρικάρι, και εκεί αρχίζει να μαθαίνει την τέχνη του κουρέα. Σχεδόν αμέσως μόλις αφήχθην στα Χανιά, αρχίσαν να εμφανίζονται στο σώμα του μερικές κοιλίδες, οι οποίες κοιλίδες του προκαλούσαν απορία. Όμως επειδή τότε η λέπρα, ιδιαιτέρως στην Κρήτη, ένεκε το ότι εδέχθηκε αυτήν τη φοβερή ασθένεια από τους σταυροφόρους και από τους Άραβες τα πιο παλιά χρόνια, που είχε αραβοκρατία η Κρήτη τουλάχιστον για 280 χρόνια. Εμείς στην Κύπρο δεν είχαμε αραβοκρατία, γιατί είχαμε τους Ακρίτες, εις τα βουνά του Πενταδαχτύλου και τα Καστρομονάστηρα, και απέναντι από τον κόλπο της Μόρφου είχαμε την Ατάλια, τον κόλπο της Ατάλιας, όπου εκεί ήταν ο ναύσταθμος του Βυζαντίου. Ήταν δηλαδή πως να είχαμε απέναντι μας τον έκτο στόλο, για να τα πω με σημερινούς όρους, με σημερινά δεδομένα. Γι' αυτόν η Κύπρος είχε 25 επιδρομές Αράβων, με λαιλασίες, με εχμαλωσίες, με καταστροφές των πόλεών της και των κοινοτήτων της, αλλά δεν είχε ποτέ αραβοκρατία. Αντίθετα, στην Κρήτη μια ομάδα, μεγάλη ομάδα Αράβων της Ισπανίας, από την Ανδαλουσία συγκεκριμένα, την εκατέλαβαν, και για 280 περίπου χρόνια η Κρήτη ετελούσε υπό αραβοκρατία, με κίνδυνο να χάσει και την ορθόδοξη της πίστη. Ελευθερώθην όμως από τον μεγάλο στρατηγό και κατόπιν αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Νικηφόρον τον Φωκά. Αποτέλεσμα αυτής της αραβοκρατίας ήταν να πολλαπλασιαστεί ο βάκυλος, το μικρόβιο να το πούμε έτσι, της λέπρας. Μου έκαμε εντύπωση ότι και στις μέρες της δικές μου, δηλαδή τη δεκαετία του 1980 που ήμουν φοιτητής νομικής, η μισή εκ των λεπρών στο Εγάλεο, στο Λιμωδόν Νόσον, ήταν κριτική. Κυπρίους είχα βρει μόνο 2-3. Βεβαίως στην Κύπρο, είναι καλά τούτα να τα ξέρουμε, είχε φροντίσει ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος της Κύπρου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ο Χατζηγεωργάκης ο Κορνέσιος ο Δραγουμάνος, που αργότερα τον εσφαγίασαν οι Τούρκοι, και έφτιαξε στον Άγιο Γεώργιο Αθαλάσσας, εκεί που είναι τώρα το Πανεπιστήμιο και το δάσος της Αθαλάσσας, έφτιαξε εκεί λεπροκομείο και μάζεψε όλους τους λεπρούς της Κύπρου, και έτσι οι Κύπροι είχαν από τότε έναν χώρο τουλάχιστον αξιοπρεπούς απομόνωσης, να το ονομάσω έτσι. Στην Κρήτη δεν υπήρχε αυτό. Μόλις κάποιος προσβάλλεται από τη λέπρα, ο κοινοτάρχης μαζί με έναν αστυνομικό και ένα γιατρό έπρεπε να τον οδηγήσουν έξω της κοινότητος και να μένει σε σπήλαια, να μένει σε παλιόσπιτα. Και αντιλαμβάνεστε ότι το να αποκτήσεις λέπρα δεν ήταν απλά μια επώδυνη ασθένεια, ήταν και ένας κοινωνικός αποκλεισμός. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ο νεαρός τότε Νικόλαος, 14 χρονών, πεντάρφανος, μέσα στα Χανιά, αισθάνθηκε ότι η λέπρα για αυτόν ήταν ζωντανός θάνατος. Τον ενταφίαζε και τα όνειρά του και την υγεία του και την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Κάπου το 1905 επισκέφθην την Κρήτη ο πρίγκιπας Γεώργιος. Οπότε αυτός αντελήφθη το πρόβλημα της Κρήτης, ότι είναι τεράστιο από πλευράς υγείας, και σκέφτηκε πάρα πολύ έξυπνα ένα μικρό νησί που ευρίσκεται στην βόρειον Κρήτη,
η Σπιναλόγκα να του παραδώσει αποκλειστικά στην κοινωνία των λεπρών. Και έτσι όλοι οι νεκροί, οι λεπροί, που ήταν ζωντανοί νεκροί, γλώσσα λαθάνουσα την αλήθεια λέει, εμαζεύτηκαν στη Σπιναλόγκα και δημιουργήθηκε εκεί μία κοινωνία λεπρών περίπου 500 ατόμων, δηλαδή ένα μικρό χωριό. Όμως δεν έπαβαν και εκεί να υποφέρουν οι άνθρωποι και να είναι απομονωμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία. Όσοι θυμάστε, το σύριαλ «Το νησί» περιγράφει αυτά που προηγουμένως αδρομερώς σας έχω μεταφέρει. Ο μικρός μας Νικόλαος τότε, 14 χρονών, διαπιστώνει αυτήν την ασθένεια, πανικοβάλλεται, την αποκρύπτει, δεν το μοιράζεται με κανέναν και περιμένει ευκαιρία να φύγει από την Κρήτη, διότι άκουε διάφορα που συνέβαιναν στη Σπιναλόγκα και δεν ήθελε να γίνει κάτοικος Σπιναλόγκας. Προσπαθούσε να ξεφύγει στην ουσία από τη μοίρα του, σε εισαγωγικά. Φεύγει λοιπόν στα 16 του χρόνια και πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια τότε είναι μία ακμάζουσα παροικία Ελλήνων από όλα τα μέρη του ελληνισμού, με κέντρο το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, και πηγαίνει σε αυτήν την ακμάζουσα παροικία των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας. Και εκεί τι θα κάνει για βιοπορισμό του? Την τέχνη που έμαθε. Είναι κουρέας των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας και προσπαθεί να κρύψει επιμελώς τα γυμνά του μέρη του σώματος, τα χέρια του, το πρόσωπό του, και αγωνιά πότε η λέπρα θα εμφανιστεί στο πρόσωπό του και στα χέρια του. Και μάλιστα αντελήφθηκε τότε ότι η μετάβαση του στην Αλεξάνδρεια ήταν πιο επικίνδυνη από το να παρέμεινε εις στην Κρήτη, διότι αν τον συλλάβαναν οι Άραβες της Αλεξάνδρειας, αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολη η μεταχείρισή του. Άρα ο άνθρωπος αυτός εζούσε με τη σκιά του θανάτου επί της κεφαλής του. Και όταν λέμε άνθρωπο, μιλούμε για αυτόν τον Λεβέντη. Λέω του πατρός Ανδρέα, εάν δείξουμε, τους λέω, αυτήν τη φωτογραφία μόνο εις τους ακροατές μας και μόνο αυτή φτάνει. Δηλαδή, εδώ βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος ήδη είχε προσβληθεί από την λέπρα, αλλά δεν του φαίνεται. Ήταν ένας άνθρωπος, λέει, πάρα πολύ κοινωνικός, επικοινωνούσε με όλους τους ανθρώπους, ήταν πολύ αγαπητός στην παροικία των Ελλήνων, ήταν καλήφωνος, ευχάριστος στις παρέες, με ήθος. Δεν φαίνεται, στο δεξί του χέρι κρατά και έναν κομπολόι. Θα μου πείτε γιατί το τονίζεις αυτό? Δείχνει τον άνθρωπο, ναι, της εποχής. Και τότε του εισηγείται κάποιος να πάει να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους. Αυτό το προσκύνημα λίγοι το έχουν αντιληφθεί πόσο σημαντικό ήταν για τον νεαρό Νικόλαο. Πρέπει να πω ότι παρέμεινε στην Αλεξάνδρεια μέχρι το 1914, όπου το 14 ο Νικόλαος ήταν 24 χρονών. Αυτή η φωτογραφία είναι αυτής της ηλικίας. Πηγαίνει λοιπόν στους Αγίους Τόπους. Το ότι πήγε στους Αγίους Τόπους, όλη αυτή η παράδοση της λαϊκής ευσέβειας της Κρήτης ανανεώθηκε μέσα του. Επροσκύνησε τον Πανάγιον Τάφον του Κυρίου μας. Επροσκύνησε τον Τίμιον Σταυρών. Ο μόνος που εκατάλαβε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το προσκύνημα ήταν ο γέροντάς μας Ευμένιος, ο οποίος τον καιρό που ζούσε μαζί με τον πατέραν Νικηφόρον, ονομαζόταν Σοφρόνιος, αργότερα ονομάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεον σε Ευμένιον όταν έγινε η χειροτονία του. Θα ήθελα να κάνω κάτι που δεν είναι στη διατεταγμένη σειρά.
Συνήθως τους επικίδιους τους διαβάζουμε στο τέλος. Όμως αυτόν τον επικίδιο, το σύντομο επικίδιο που θέλω να σας διαβάσω, είναι τόσο σημαντικός, τόσο απλός και ταυτόχρονα θεολογικότατος, και γράφτην από έναν Άγιον, από τον Άγιο Γέροντα Ευμένιο. Θα ήθελα να τον ακούσετε για να κατανοήσουμε πόσον εμεταμορφώθηκαν τα εντός του Νικηφόρου μόλις επήγε στον Πανάγιον Τάφον και προσκύνησε τον Τίμιον Σταυρόν, αυτόν που όλοι προσδοκούμε να προσκυνήσουμε αύριο. Ακούστε τι γράφει ο πατέρας Ευμένιος όταν εκοιμήθηκε ο Άγιος Νικηφόρος το 1964. Εάν ο πόνος εθλίψεις και δοκιμασίε αφαιρεθούν από τη ζωή των ανθρώπων, η αγιότης θα ήταν μόνον των αγγέλων χτήμα. Αυτόν το επαναλαμβάνω γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν ο πόνος εθλίψεις και δοκιμασίε αφαιρεθούν από τη ζωή των ανθρώπων, η αγιότης θα ήταν μόνον των αγγέλων χτήμα. Αυτήν την αλήθεια που είναι αξίωμα της Ορθοδόξου ημών πίστεως εγνώριζε καλώς ο εκδημήσασης Κύριον την 4η Ιανουαρίου 1964 πατήρ Νικηφόρος Τζανακάκης, κατά κόσμον Νικόλαος, γεννηθήσεις Χανιά το έτος 1887. Είναι λάθος εδώ, είναι του 90 που γεννήθη ο Άγιος, από ευλαβείς γονείς. Και προσβληθείς υπό της νόσου λέπρας, εθεώρησεν αυτήν όχι ως κατάραν, αλλά ως ιδιαίτεραν εύνοιαν του ουρανού και προσωπικήν κλίσιν του αγωνοθέτου Χριστού. Και δι' αυτό, εις ηλικία 17 ετών, αναχωρεί από την ιδιαίτεραν του πατρίδαν, δια να πάει να προσκυνήσει τους Αγίους τόπους και ιδιαιτέρως των του Κρανίου τόπων, όπου ο πόνος καθηγιάστη και ο Γολγοθάς έχει γίνει σύμβολον εις τους νικητάς των θλίψεων και των αντιξιοτήτων της ζωής. Από εκεί, από τον ακένωτον αυτών ωκεανών του θάρρους και της καρτερίας, ίντλησε θάρρος και υπομονή δια να κρατήσει υψηλά, πολύ υψηλά, και των ειδικών του σταυρών επί 52 συνεχή έτη. Το 1912 εισήλθεν στο λεπροκομείο Χίου, καρής μοναχός υπό του Αγίου Πατρός Ανθίμου Βαγιάνου. Της δύναται να απαρεθμίσει τους ωραίους πνευματικούς του αγώνας εις την νέα ζωή. Παρότι το σώμα ευθύρετο, ημέρα τη ημέρα, η νόσος αφαιρούσε μέλη του σώματός του, οφθαλμούς, χείρας, πόδας, ή τον τελευταίος ακίνητος, ο έσω άνθρωπος όμως ανανεούτο το πνεύμα του. Εκείνος ο αείδημος αφαιρούσε κάθε τυχόν πάθος και κακίαν, θάσας εις την μακαρίαν απάθειαν και τελείαν υπακοήν εις το θέλημαν του Θεού και του πνευματικού του Πατρός, γενόμενος κατεξοχήν ο άνθρωπος της θερμοτάτης προσευχής. Αλλά και εις τον τομέα του κηρύγματος δεν στερούσε, δεν είχε δύναμη λόγου, αλλά εωσάνω αρετέ και το πλατή και ευγενικό του χαμόγελον εκήρυττον καλύτερα από τον δυνατότερον ιεροκήρυκαν. Δι' αυτόν το κελίν του είχε γίνει κολυμβήθρα πνευματικής αναβαπτίσεως, δι' όλους αυτούς που τον επισκέπτοντο και δι' εμάς. Ο πατήρ Νικηφόρος ήταν μία πνευματική οάσης εις την Σαχάραν αυτής της ζωής. Δι' αυτό η κοίμησής του μας έριψε εις άφατον λύπη, αλλά και χαράν, διότι πιστεύομεν ότι έχομεν έναν θερμόν μεσίτην προς Κύριον, δια να μας διαφυλάττει από τα σπαγίδας του πονηρού. Ας είναι η Αγία σου μνήμη αιωνία, διότι δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει. Το ελάχιστον πνευματικό σου τέκνον, σοφρόνιος μοναχός αγιονικήτης.
Αυτός είναι ο επικίδιος που έκαμε ο πατήρ Ευμένιος στο γέροντά του Νικηφόρον το 1964. Προτίμησα να τον αναγνώσω τώρα και όχι στο τέλος, γιατί ακριβώς βλέπουμε εδώ αυτό που προείπα. Έναν άνθρωπο, τον νεαρό Νικόλαον Τζανακάκη από την Κρήτη, ο οποίος πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, όντας πλέον προσβεβλημένος από τη φοβερή ασθένεια της λέπρας, για να αντλήσει δύναμη από το Σταυρό. Και όπως μου είπε εύστοχα, ένας άλλος λεπρός, μακαριστός πλέον, πολύ φίλος μας, ο Αριστίδης, για να εκκλησιάσει, μου είπε, τον πόνο του. Πόσο σημαντικό είναι τον πόνο μας να τον βάλουμε μέσα στην εκκλησία. Από πού και να προέρχεται ο πόνος μας. Από μια ασθένεια, είτε είναι πένθος, είτε είναι συκοφαντία, είτε είναι φτώχεια, οτιδήποτε και να έχουμε. Πόσο σημαντικό να εισαγάγουμε τον πόνο μας μέσα στην εκκλησία και να αποκτούμε ιδιαίτερη σχέση με τον Τίμιο Σταυρό, και ο Τίμιος Σταυρός έχει την Παναγιότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού συμπεπυκνωμένη και την μεταδίδει σε όσους τον ασπάζονται εν μετανία με ταπεινών και πονεμένων φρόνημα. Αυτόν ακριβώς αντελήφθη η ψυχή του Νικόλαου και πήγαινε στον Γολγοθά και πήγαινε στον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας για να πάρει απ' εκεί έμπνευση και φώτιση. Και πού τον οδήγησε, νομίζετε, αυτή η προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού και του Παναγίου Τάφου? Σε έναν ευσεβέστατον αρχιερέα που ψάχνω να βρω το όνομα του. Έχω βάλει ανθρώπους στα αρχεία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας να βρουν το όνομα αυτού του εκλεκτού αρχιερέως, που το μόνο που μάθαμε ήταν ότι ήτο Σάμιος στην καταγωγή, και τον συμβούλευσε, αφού τον εξομολόγησε ο αρχιερέας αυτός, και του είπε: «Παιδί μου, η ασθένεια αυτή είναι ακαταμάχητος και επιθετική. Θα πρέπει», του λέει, «να πας σε έναν τόπο που υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι ασθενείς. Στη Σπιναλόγκα, στην Κρήτη, δεν θέλεις να πας. Ξέρω έναν άνθρωπο άγιο που ζει στη Χίο. Οι Χιώτες έκαμαν λογοκομείων, όπως ονομάζεται στα Βυζαντινά, από το 1380. Το έκαναν οι σταυροφόροι λόγω του ότι είχαν ήδη πρόβλημα αυτής της ασθένειας, και στη συνέχεια οι Χιώτες εφοπλιστές το ενίσχυσαν και έφτιαξαν το καλύτερο λεπροκομείο όλης της Ελλάδος. Και να το εδώ. Αυτό είναι ακριβώς το λογοκομείο που έφτιαξαν οι σταυροφόροι και στη συνέχεια οι άρχοντες της Χίου, το οποίο μέχρι σήμερα υπάρχει σε ερυπιώδη δυστυχώς κατάσταση. Και σε αυτόν ένας άνθρωπος του Θεού, ο Άνθιμος, ο πατέρας Άνθιμος Βαγιάνος, έγινε εφημέριος των λεπρών, ο ίδιος ο Άνθιμος, να τον εδώ μεγαλοπρεπέστατος όπως τον βλέπετε, ο ίδιος ο πατέρας Άνθιμος ήτο, ακούτε, πνευματική καταγωγή, ήτον πνευματικό παιδί του Αγίου Παχωμίου της Χίου. Και ο Άγιος Παχώμιος είχε δύο πνευματικά τέκνα που αγίασαν και τα δύο. Τον Άγιον Άθιμον της Χίου που βλέπετε και τον Άγιον Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν χιακής καταγωγής. Και όταν ήταν δάσκαλος στη Χίο, στο χωριό των κονιών του, επισκέφθηκε τον Παχώμιον και έγινε μοναχός
κοντά του και στη συνέχεια ανεπήγε στην Αλεξάνδρεια και είναι η γνωστή ιστορία του Αγίου Νεκταρίου. Αλλά εκράτησε αλληλογραφία, επικοινωνία με τον Άγιο Παχώμιο μέχρι την κοίμηση του Αγίου Παχωμίου, που αν δεν κάνω λάθος εκοιμήθηκε ο Άγιος Παχώμιος το 1905. Σε αυτόν τον Άγιο Παχώμιο επροσήλθε ως πνευματικό παιδί ο άνθιμος ο Βαγιάνος, επίσης Χιώτης. Ασθένησε, δεν επαρέμεινε στο μοναστήρι και του έδωσε ευλογία ο Άγιος Παχώμιος να κατέβει εκεί που ήταν τα οι ελαιώνες της οικογένειας του Ανθίμου, και εκεί σε έναν ελαιώνα έκαμε το ασκητήριό του Άγιος Άνθιμος. Από καιρού εις καιρόν ανέβαινε και έβλεπε τον Παχώμιο και τον εκαθοδηγούσε. Και όταν άκουσε ο Άγιος Άνθιμος ότι υπάρχουν αυτοί οι πεταξούμενοι άνθρωποι, οι λεπροί στο λοβοκομείο της Χίου, επροτίμησε να γίνει εφημέριός τους, να πηγαίνει δηλαδή να τους λειτουργά, να τους καθοδηγεί, να τους εμψυχώνει, να τους οργανώσει, και έγινε η ψυχή των λεπρών και τα μυστήρια του Θεού. Ουδέποτε προσευλήθη από λέπρα. Μιλούμε για τεραστίων διαστάσεων αγιότητα ο Άγιος Άνθιμος. Μου περιέγραφε εμένα ο πατέρας Ευμένιος ότι ο Άγιος Νικηφόρος έλεγε, τουλάχιστον μπροστά στα μάτια μου, λέει ο Άγιος Νικηφόρος, ο πατέρας Άνθιμος όσον ζούσε εθεράπευσε 43 δαιμονισμένους. Τέτοιας αγιότητας άνθρωπος ήταν. Μάλιστα τα δαιμόνια εφώναζαν, επειδή οι λεπροί ήταν σταυρωμένοι άνθρωποι, πολύ γρήγορα αποκτούσαν αίσθηση της χάριτος. Ένιωθαν δηλαδή στην καρδία τους την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και είχε δύναμη η προσευχή τους. Ένας σταυρωμένος άνθρωπος είναι αναστημένος άνθρωπος εάν το σταυρό του τον αξιοποιήσει θετικά. Και με τέτοιον άνθρωπο καθοδηγητή αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλοί λεπροί στοιχείων έγιναν δυνατοί στην προσευχή τους. Όταν ακούστηκε η φήμη του Ανθίμου, του Βαγιάνου, όχι μόνο στοιχείο, σε όλον τον ελληνισμό, σκεφτείτε ότι διαβάζουμε ότι Κύπριος ιερέας εδαιμονίστηκε την εποχή εκείνη, και για να θεραπευτεί επήγε να του διαβάσει ο Άγιος Άνθιμος ο Βαγιάνος. Σε αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο, στον Άγιον Άνθιμο των Βαγιάνων, απέστειλε συστημένον με γράμμα ο καλός αρχιερέας που σας προανέφερα από την Αλεξάνδρεια. Πήρε το καραβάκι της εποχής εκείνης και το 1914, αφού αναχώρησε από την Αλεξάνδρεια, φτάνει στο Τσεσμέ, που είναι το Τσεσμέ είναι λίγο πιο πάνω από τη Σμύρνη. Και εκεί στο Τσεσμέ, στα μικρασιατικά παράλια, τον περιμένει τον Νικόλαο, ο Άγιος Άνθιμος, τον περιμένει εκεί. Μου κάνει εντύπωση η εσπλαχνία του Αγίου Ανθίμου, όπως διαβάζουμε την παραβολή του Ασώτου Υιού Πατέρες, που λέει ότι εξήλθε ο πατέρας του Ασώτου από τον πατρικό οίκο να υποδεχτεί τον Άσωτον. Εξήλθεν λοιπόν της Χίου για να υποδεχθεί το πληγωμένο προβατάκι του Χριστού τον Νικόλαον ο Άγιος Άνθιμος, και τον μεταφέρει απέναντι ο Άγιος Άνθιμος εις τη Χίο. Και είχαν έναν νόμο εκεί οι άρχοντες της Χίου, που έλεγε ότι μόνο χιώτες να είναι τρόφιμοι εις το λοβοκομείο, εις το λεπροκομείο. Ο Άγιος Άνθιμος είχε μαζέψει χρήματα για να χτίσει μοναστήρι γυναικείων. Και όσα χρήματα, λέει, μάζεψε, επήγαινε και πλήρωσε.
και για να βάλει αυτόν τον εκλεκτό νέον της Κρήτης, διότι με το διορατικό του χάρισμα που είχε έβλεπε ποια θα είναι η εξέλιξη του Νικόλαου. Τον επαρέλαβε, τον ετοποθέτησε και αυτόν εις το λεπροκομείο, του εδίδαξε την προσευχή, την άσκηση την πνευματική, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους πόνους. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρέθεση. Κάτι που λείπει από το βιβλίο που έγραψε ο εν Χριστώ αδερφός μας πατέρας Σίμωνας είναι η πόνη της λέπρας. Μου τους περιέγραψαν πολλές φορές οι λεπροί στο Λιμωδόνι, στο Εγάλεο. Ο ίδιος ο γέροντάς μας ο Ευμένιος μου έλεγε, διότι μέχρι τότε δεν είχε βρεθεί το φάρμακο της λέπρας, ότι η πόνη της λέπρας είναι σαν να σου μπήγουν, λέει, ψηλά πάνω στη ράχη μια σιδεροχτενιά, έτσι μου είπε, και σου τραβούν τις σάρκες κάποιοι προς τα κάτω. Τέτοια είναι η πόνη της λέπρας. Χώρια, λέει, του ότι αρχίζουν όλα τα ακραία μέλη, δηλαδή οι πατούσες, τα δάχτυλα, η μύτη, τα αυτιά, όπου δηλαδή υπάρχει μαλακόν, σαρκικόν μέλος εις το σώμα μας. Αυτόν αρχίζει πλέον να φθήνεται με αβάσταχτους πόνους και δυσοδία πολλήν που δεν σε πλησιάζει άνθρωπος. Σύν ο φόβος ότι αυτό μεταδίδεται και ότι είναι κολλητικό. Και δεν υπήρχε φάρμακο, επαναλαμβάνω τότε. Κάποιος στην Ευρώπη, ο Χάνσεν, ευρήκε το βάκυλο. Αλλά μέχρι ο βάκυλος να γίνει εμβόλιο, χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1947. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δηλαδή. Και πλέον η λέπρα να θεραπεύεται. Και σήμερα προσβάλλονται άνθρωποι από λέπρα. Αλλά εύκολα γίνεται ο εντοπισμός και εύκολα γίνεται η θεραπεία. Το 1914 είπαμε, φτάνει στοιχείων, 2 χρόνια μόνο. Ο Άγιος Άνθιμος βλέπει την πνευματική πρόοδο του Νικόλαου και ο Νικόλαος του ζητά να γίνει μοναχός. Εδώ μια ωραία έκφραση που μου είπε ένας άνθρωπος του Θεού, δεν θα πω το όνομα του, ζει. Όταν είπα σε αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, αρρώστησα, λέω του, πονώ τα πόδια μου και δυσκολεύομαι να κάνω λειτουργίες. Μου λέει, να γυρίσεις τον διακόπτη. Του λέω, τι εννοείς να γυρίσεις τον διακόπτη? Μου λέει, τι έκαμε ο Άγιος Νικηφόρος όταν του είπαν είναι λεπρός? Στην αρχή είναι παράσταση. Ανησύχησε, επανικοβλήθηκε, επόνεσε. Αλλά ύστερα, μου λέει, ο Άγιος Άθιμος τον εβοήθησε και γύρισε τον διακόπτη και είπε, μεγάλος σταυρός, μεγάλη Ανάσταση. Πονεί το σώμα, ανανεώνεται η ψυχή. Φτάνει τον πόνο μου να τον εκκλησιάσω, να τον μεταμορφώσω σε προσευχή, να τον μεταμορφώσω σε εν Χριστώ σταύρωση. Ο πατέρας Ευμένιος μου έλεγε, όταν εκείνος επροσευλήθη από τη λέπρα, ήταν 24 χρονών, ήταν και στρατιώτης τότε, αλλά ήταν και μοναχός. Τότε υπήρχε νόμος που ακόμα και οι μοναχοί εστρατεύονται. Και όταν του είπαν ότι έχει λέπρα, ήταν στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Και ήμουν ξαπλωμένος, λέει. Ήρθαν 4-5 γιατροί, πήραν ένα σοβαρό ύφο, λέει, για να μου πούν το φοβερό νέο, ότι έχει στην ασθένεια του Χάνσεν λέπρα. Του λέω, πώς αντιμετώπισες, γέροντα? Και τι μου απάντησε, νομίζετε? Από τη χαρά μου έπεσα κάτω από το κρεβάτι. Του λέω, κύριε, λέει σου, από τη χαρά σου? Ναι, μου είπε, χαρά μου, λέει. Του λέω, γιατί? Διότι, παιδί μου, λέει, μεγάλος σταυρός, μεγάλη επίσκεψη του Θεού.
Μεγάλη Ανάσταση σημαίνει. Του είπα, Χριστέ μου, μα δεν είμαι άξιος εγώ να σηκώσω τέτοιο σταυρό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τίμησες. Ο Νικόλαος, ο κατοπινός Άγιος Νικηφόρος, δεν είπε έτσι. Γιατί δεν ήταν μοναχός. Όταν προσευλήθη από την ασθένεια, ήταν 16 χρονών παιδί. Ήθελε να παίξει, ήθελε να ζήσει. Δεν είχε τότε έναν άθιμο δίπλα του να του γυρίσει το διακόπτη προς τον Χριστό. Αυτόν εννοώ. Γι' αυτόν είναι μεγάλη υπόθεση σε όποιο σταυρόν επιτρέψει ο Θεός σε μας να έχουμε έναν άνθρωπο, να έχουμε έναν άνθιμο που να μας γυρίσει τον διακόπτη προς τον Χριστό. Διαφορετικά η θλίψη και η κατάθλιψη και να μην πω και η απελπισία ομιγέννητο θα μας συνοδεύουν. Ονομάζεται από Νικόλαος Νικηφόρος. Εδώ βλέπετε και τους δύο. Βλέπετε τον Άγιον Άθιμον, μεγαλοπρεπέστατον, αρχιμανδρίτη με το σταυρόν του, ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, και δίπλα του κοιτάξτε αυτόν το φτωχόν, το καλοήρι, θα το πω έτσι κυπριακά. Αυτός είναι ο Άγιος Νικηφόρος στα πρώτα του χρόνια. Εδώ είναι ο Άγιος όταν έγινε καλόγυρος, το 1916. Βλέπετε ακόμα οι σάρκες του, τα δάχτυλα του, τα βλέπετε, είναι όλα στη θέση τους. Έχει τετράγωνο πρόσωπο, αφράτων. Κοιτάξτε και τον Άγιο δίπλα, τον Άγιο Άθιμο που κάθεται, με το παστούνι αυτό. Σε ελάχιστα χρόνια η ασθένεια πως επαραμόρφωσε αυτόν τον άνθρωπο που είδατε προηγουμένως και των νέων της Αλεξάνδρειας. Υπάρχει και ένας πίνακας, μια προσωπογραφία η οποία ευρέθηκε τα τελευταία χρόνια από τον πατέρα Σίμωνα, να είναι καλά. Αυτή η προσωπογραφία είναι από την Κουράν του Αγίου. Μπορεί να είναι και λίγο πιο ύστερα, διότι έχει αρχίσει πλέον το πρόσωπο του από τετράγωνο να γίνεται μακροπρόσωπος. Αυτή η φωτογραφία για μένα είναι πολύ σημαντική, ξέρετε. Γιατί? Διότι ήθελα να κάνω μια εικόνα του Αγίου Νικηφόρου, αλλά να θυμίζει όχι τον νέον της Αλεξάνδρειας που είδατε, τον νέον, τον υγιήν και τον ωραίον, ούτε και να τον κάνω παραμορφωμένον από τη λέπρα. Στον παράδεισον οι άνθρωποι είναι ωραίοι και είναι και νέοι εις μέτρων ηλικίας Χριστού, 33 ετών. Του είπα του δικού μας αγιογράφου, του πατρός Αμβροσίου, να ζωγραφίσει και του έδωσα και το βιβλίο. Δεν υπήρχε αυτή η φωτογραφία τότε, δεν την ξέραμε. Και κοιτάξτε πόσο ωραία επέτυχε ο πάτερ τον Άγιο. Ενώ στο βιβλίο να παίξω, οι αγιογράφοι, πολύ καλοί αγιογράφοι από το Άγιον Όρος, να την εδώ, εδώ είναι όπως τον εζωγράφησα στο Άγιον Όρος. Στην ουσία επήραν τον Νικόλαο της Αλεξάνδρειας, του έβαλα ράσα και γένια. Ο πατήρ Αυρόσιος ήθελε να αποτυπώσει στο πρόσωπο τον πόνο, την άσκηση, τον άνθρωπο που μεταμορφώθηκε εν Χριστώ Ιησού, που εκκλησίασε τον πόνο του, όπως είπαμε προηγουμένως. Και χωρίς να έχει ο ίδιος τη φωτογραφία που σας έδειξα προηγουμένως, έδωσε αυτόν το αποτέλεσμα στη μορφή. Και αργότερα όταν είδα εκείνον τον πίνακα, αυτόν εδώ, έμεινα έκπληκτος, ιδιαίτερα από τα μάτια. Είναι ακριβώς τα ίδια μάτια. Και μερικοί που τους εμφανίζεται ο Άγιος, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, ενώ πως την εικόνα που εκάμετε, όταν μια εικόνα έτσι γίνει με πολύ πόνο και πολύ προσευχή, τότε αποτυπώνονται
πολύ σημαντικά στοιχεία ακόμη και από την ζωή μας την επίγειον. Με έπιασε ένας φίλος μου δεσπότης και μου είπε πριν μερικά χρόνια, ξέρεις, μου λέει, θα κάνω νεόφυτε μου εγχείρηση αύριο και είναι πολύ δύσκολη η εγχείρηση. Δεν το έχω πει σε κανένα. Και επειδή μου λέει, σε εμπιστεύομαι, θέλω να μου κάνεις μια παράκληση. Και θέλω να μου κάνεις παράκληση, μου λέει, στον Άγιο Νικηφόρο που τον αγαπάς. Και τρόπον την έννοια και παππούς. Του λέω, εντάξει, δεσπότη μου, αύριο θα στείλω τον Άγιο κοντά σου. Την επομένη είναι μπήκε στο χειρουργείο ο δεσπότης. Έκανα παράκληση μπροστά σε αυτήν την εικόνα που την έχω στο γραφείο μου. Και παρακάλεσα τον Άγιο και του είπα έτσι αυθόρμητα, όπως διδαχτήκαμε που το γέρονταν Ιάκωβον ιδιαίτερο στο ψαλίκι, και του είπα, σε παρακαλώ Άγιε μου, ο δεσπότης τούτος φτάνει και από την Κρήτη, λέω, δεν είσαι πατριώτης σου, πήγαινε και συμπαραστάθου του αύριο στην εγχείρηση και κράτα τα χέρια των γιατρών, καθοδήγατα. Μόνον αυτό. Μετά από 4-5 μέρες εσυνήλθε ο δεσπότης από την εγχείρηση και μου παίρνει τηλέφωνο και τι μου λέει. Με νάρκωσαν, μου λέει, οι γιατροί, και καθ' όλη τη διάρκεια της ναρκώσεως που αυτοί έκαναν την εγχείρηση, εγώ, λέει, έβλεπα τον Άγιον Νικηφόρον, αλλά δεν τον έβλεπα, μου λέει, με την εικόνα που είναι στο εξώφυλλο του βιβλίου, αλλά με την εικόνα, μου λέει, που εκάμετε εσείς, αυτήν την εικόνα. Και λέω, κοίταξε να δεις, οι Άγιοι πόσο ταπεινοί είναι. Εμείς οι Ελληνοί του είπαμε, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη και φρόντισε αυτόν τον δεσπότη, τον συμπατριώτη σου, και πήγε με τη μορφή της εικόνας που είχαμε μπροστά μας, αυτή. Ο Άγιος αυτός έμεινε μαζί με τον Άγιον Άφθημον 43 ολόκληρα χρόνια. Το 1947 ευρέθην το εμβόλιο, όπως σας προανάφερα, του Χάνσεν, και η λέπρα εσταμάτησε πλέον να επεκτείνεται στο σώμα των λεπρών. Πάρα πολλοί επέστρεψαν στα σπίτια τους, ξέρετε. Υπήρξαν και τότε τραγικά, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που σταμάτησε η λέπρα να εξελίσσεται, επήγαν στο χωριό τους και το χωριό τους τους έβγαλε έξω, γιατί υπήρχε η προκατάληψη. Επήγαν στο σπίτι τους και βρήκαν τη γυναίκα τους ξαναπαντρεμένη. Σκεφτείτε το αστικό δίκαιο, δεν ξέρω ακόμα στην Ελλάδα, αλλά μέχρι τότε που σπούδαζα νομική, είχε νόμο που έλεγε, ο προσληφθής υπολέπρας αυτομάτως παίρνει διαζύγιο από τη σύζυγό του ή τον σύζυγό της, ανάλογα. Ήταν αιτία διαζυγίου δηλαδή η λέπρα. Αντιλαμβάνεστε ότι και τότε καινούργιος πόνος. Μου έλεγαν λεπροί ότι επήγαμε στο νησί μας και μας εδιώξαν και ήρθαμε πίσω στο αναρωτήριο και είπαμε, εδώ θα πεθάνομαι μαζί με τους υπόλοιπους λεπρούς. Ο γέρο Ευμένιος, όταν ευρέθηκε το φάρμακο, ήταν τότε ακόμα μοναχός σοφρόνιος. Τι έκαμε, πώς να μην αγιάσει αυτός ο άνθρωπος. Αφενός μεν έμεινε για να υπηρετεί το γέροντά του τον Νικηφόρο. Διότι, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, έφτασε κοντά του στο Εγάλεο ο Άγιος Νικηφόρος. Αφετέρου έβλεπε όλων αυτών των πόνων, των λεπρών, όχι μόνο των σωματικών, των ψυχικών πόνων, της απόρριψης από την κοινωνία. Οπότε είπε, παρόλο που θεραπεύτηκα και έγινε αργότερα και παπάς και δεν του έμεινε κανένα σημάδι για να καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος επέρασε λέπρα, είπε, θα μείνω στο λεπροκομείο για να υπηρετώ τους λεπρούς. Αυτό να αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη θυσία ήταν από μέρους του. Εθυσίασε το μοναστήρι του.
την επιλογή του. Αυτός επέλεξε να είναι μοναχός, να κάνει ακολουθίες, να κάνει αγρυπνίες, νηστείες, να έχει πνευματικό, όλα τα εθυσίασε για να υπηρετήσει τους λεπρούς. Λοιπόν, το 1957 κλείει το λοβοκομείο της Χίου, κλείει και η Σπιναλόγκα της Κρήτης και όλοι οι λεπροί από όλη την Ελλάδα συγκεντρώνονται στο Εγάλεο. Εκεί σε μια τεράστια ανέκταση πολλών χιλιόμετρων, λίγο έξω από το Εγάλεο, στην περιοχή που ονομάζεται Αγίας Βαρβάρας, εκτίστηκε το, όχι το λεπροκομείο, έγιναν πιο ευγενικοί. Το ονόμασαν Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων. Έτσι το ονόμασαν. Εμείς στην εποχή μας το βρήκαμε με αυτόν τον όρον. Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων, και έπαιρναν όχι μόνο τους λεπρούς εκεί, αλλά όλα τα νοσήματα τα που ήταν λοιμώδη, μεταδοτικά δηλαδή. Σκεφτείτε αργότερα όταν εμφανίστηκε το AIDS και τα πρώτα χρόνια, θυμάστε, προκαλούσε πανικό το AIDS. Όλοι οι άρρωστοι από AIDS τους επήραν στο λεπροκομείο. Τότε εμείς είμαστε φοιτητές και το αντιμετωπίζαμε με λίγο έτσι και λίγο χιούμορ. Πηγαίνουμε στον γέρο Ιάκωβο και του λέμε: «Γέροντα, βγήκε μια καινούργια ασθένεια που λέγεται AIDS». Ο γέρο Ιάκωβος είχε χιούμορ, ήταν πολύ αστείος. Λοιπόν, και μου λέει την επόμενη φορά που πήγα να το δω: «Ξέρεις», μου λέει, «ήρθε και ένας να ξομολογηθεί», μου λέει, «από αυτή την αρρώστια που μου είπες». «Τι αρρώστια», του λέω. «Από αυτόν το έντζι». «Από αυτόν το έντζι», μου λέει. Είδαμε, πάθαμε να καταλάβουμε ότι το έντζι ήταν το AIDS. Πιο συγκινητική ήταν η στάση του πατρός Ευμενίου. Ήταν ο ίδιος παθών και μαθών. Όταν του επήραν τους αρρώστους, τους πρώτους αρρώστους από AIDS, απελπισμένα νέα παιδιά, όλοι κατέφυγαν στο γέρο Ευμένιο. Και πλέον είχε να παρηγορήσει και να εμψυχώσει όχι λεπρούς, αλλά νέους ανθρώπους από καινούργια ασθένεια, που ο ίδιος δεν την ήξερε αυτήν την ασθένεια. Επήγαμε μία ημέρα, τον ευρήκαμε να κάνει καφέδες σε 4 νεαρούς που είχαν αυτήν την αρρώστια του AIDS. Επήγα μέσα να τον βοηθήσω στην κουζίνα. Μου λέει: «Κάμε τους καφέδες». Άνοιξε και φάντα, ήταν το αγαπημένο του ποτόν η φάντα. «Φέρε», μου λέει, «και ό,τι έχει το ψυγείο, φέτα, νεγιές, ψωμί, παξιμάδια από την Κρήτη». Διότι τα παιδιά, μου λέει, έχουν από αυτήν την καινούργια αρρώστια. Και σε μία στιγμή, όπως έγυρνε ο ίδιος τους καφέδες, του άρεσε του ιδίου να γύρνει από τον πρίκι τον καφέ απευθείας, όχι με σε δίσκο. Ασκητική συνήθεια του. Όπως έγυρνε τον καφέ, τον άκουα που έλεγε φεύγοντας: «Όχι άλλους, Χριστέ μου. Όχι άλλους, Χριστέ μου. Ως εδώ να είναι, Χριστέ μου, ο πόνος των ανθρώπων». Πώς το αντιμετώπισε το AIDS ένας σταυρωμένος, ένας πονεμένος άνθρωπος. Ο γερό Ευμένιος ήταν μόλις επήγε στο λεπροκομείο. Αυτοί οι άλλοι είναι λεπροί. Οι δύο αριστερά είναι πολύ φίλοι μου. Η Αργυρό εκοιμήθηκε αριστερά. Ο Μανολιός ζει ακόμα. Έχει μεγαλώσει βέβαια. Οι άλλοι δύο δεν τους θυμάμαι. Μπορεί να είναι παλαιότεροι και κοιμημένοι πια. Ο γέρο Ευμένιος κάθεται, όπως τον βλέπετε, στην καρκλίτσα εκεί. Πολύ νεαρός, μοναχός. Βλέπετε, δεν φαίνεται η ασθένεια στο πρόσωπό του. Επήγαινε εκεί νεαρός μοναχός 24 χρονών, δεν είχε όμως γέροντα. Έκαμνε ό,τι έκαμνε μόνος του, 5 ώρες την ημέρα να διέβαζε ακολουθία. Επήρα τον ηγούμενο της Μονής Διονυσίου, τον Πέτρο. Και όταν τον επήρα, μου λέει: «Ρε νεοφυτέ,
τούος ο γέροντας σου εδώ μου λέει εναγιάσει με το ζόρι. 5 ώρες ακολουθία μου λέει μεγάλα κοινόβια του Αγίου Όρους δεν κάνουν. Και αυτός θα κάνει μόνος του. Διάβαζε κάθε μέρα μόνος του. 5 ώρες. Χώρια τα κομποσκήνια που έκανε στο κελί του. Ήταν όμως μόνος του μέχρι το 1957 και παρακαλούσε και έλεγε «Χριστέ μου, στείλε μου έναν άνθρωπο να μου πει αν είμαι πλανεμένος». Έβλεπα, μου λέει, πράγματα. Έβλεπε αγγέλους, έβλεπε δαίμονες. Έβλεπε το φως του Χριστού. Μερικοί του έλεγαν «Θα έχεις πλανεθεί, θα είσαι πλανεμένος». Οπότε «Στείλε μου έναν άνθρωπο», του είπε. Και άκουσε ο Χριστός την προσευχή του και του έστειλε ποιον, τον Άγιον Νικηφόρο. Μάλιστα ο Άγιος Νικηφόρος έφερε μαζί του και μία επιστολή από τον δικό του γέροντα, τον Άγιον Άνθιμον, και του έγραφε μέσα περίπου ό,τι θυμάμαι από την επιστολή αυτή, ότι «Αγαπητέ μου Πάτερ Σοφρόνιε», όπως ο λεγόταν και τότε ο γέρο Ευμένιος Σοφρόνιος, «σου στέλνω ένα θησαυρό για να σε διδάξει τα της πίστεως και της προσευχής. Αξιοποίησε τον αυτόν τον θησαυρό και θα γίνεις κι εσύ δόκιμος μοναχός, όπως είναι ο πατήρ Νικηφόρος δόκιμος μοναχός». Πράγματι, από το 57 μέχρι το 64 είναι πόσα χρόνια, 7 χρόνια. 7 χρόνια τον έφτασε ο γέρο Ευμένιος τον Άγιον Νικηφόρο. Έγινε και το δεξίν του και το αριστερόν του χέρι. Γιατί ο γέρο Νικηφόρος προχώρησε τόσο πολύ η αρρώστια που του έφαγε τα πόδια. Με δυσκολία δεν μπορούσε να περπατήσει. Ετυφλώθηκε τελείως. Και η φωνή του που ήταν γαλλίφωνος άρχισε να λιώνεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ένας λεπρός, τυφλός, μισοπαράλυτος άνθρωπος είχε ανάγκη από βοήθεια. Ανάλαβε νοσοκόμος του ο πατήρ Ευμένιος να του φορήσει τα παπούτσια, να τον καθαρίσει, να τον πλύνει, να του φορέσει τα ράσα του, να πάνε κάθε μέρα στην ακολουθία. Είπαμε, ήξερε μουσική, βυζαντινή μουσική ο πατέρας Νικηφόρος. Ήταν πολύ καλός ψάλτης. Έλεγε, λέει, τους περισσότερους ψαλμούς απ' έξω. Τους Αποστόλους τους έμαθε όλους απ' έξω. Και τους έλεγε. Και κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, ο γέροντας μας ο Ευμένιος, έμαθε πολύ καλή καλογερική. Εχθές, ετοιμαζόμενοι για να μαζέψουμε λίγο τα στοιχεία της ζωής του πατρός Νικηφόρου, του Αγίου Νικηφόρου και του πατρός Ευμενίου, τα ξέρουμε, μου έστειλαν από την Αμερική ένα email. Ευρέθηκε η αλληλογραφία του Αγίου Ανθίμου με τον Άγιο Νικηφόρο όταν πήγαινε ο Άγιος Νικηφόρος στο λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας του Εγάλεων. Ο γέροντάς του συνέχισε να αλληλογραφεί μαζί του και του έστειλαν επιστολές. Αυτές οι επιστολές ευρέθηκαν και μου έκαμε εντύπωση εκεί που είδα την υπογραφή του Αγίου Νικηφόρου να είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω μάλλον θα υπαγόρευε στον πάτερ Ευμένιον, διότι αναγνώρισα τα γράμματα του πατρός Ευμενίου. Το λέω αυτόν, αν αυτή η ομιλία δημοσιευτεί, ο Άγιος Κισάμου, ο αδελφός μας στην Κρήτη, να το ερευνήσει τούτο. Αν μπορούσε τότε ο Άγιος Νικηφόρος να γράψει, τυφλός όντας. Το 1959 εκοιμήθηκε ο Άγιος Άθιμος, ιστιχείο, ο γέροντας του Αγίου Νικηφόρου, ο οποίος άφησε φήμη μεγάλου Αγίου, γι' αυτόν και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στα χρόνια τα δικά μας, τον αγιοκατάταξεν πολύ νωρίς και έτσι εορτάζει τη 15η Φεβρουαρίου, ο Άγιος Άνθιμος. Αργότερα αγιοκατατάχθηκε και ο πατέρας Νικηφόρος.
Σας λέω ότι όταν πηγαίναμε εμείς εκεί στο λεπροκομείο, τα λείψανα του τα είχε μέσα σε έναν κασελάκι κάτω μέσα στο κελίν του, σε ένα διπλανό μάλλον κελίν, και μου έλεγε με μια απλότητα φοβερή: εδώ τον έχω τον γεροντά μας, ο πατήρ Ευμένιος, εδώ τον έχω. Επηγαίναμε εμείς, ανοίγαμε την κασέλα αυτήν την, τα σιδερένια, λοιπόν την ανοίγαμε, μα τι ευωδία έβγαινε μέσα από αυτά τα λείψανα ενός λεπρού. Αυτή η ευωδία, αν ακούσατε προηγουμένως τους καλούς μας ψάλτες, το τονίζεται και στο Απολυτίκιο και είναι το σήμαν κατά τεθέν πολλών Αγίων βεβαίως, όμως όλος ιδιαιτέρως, όχι μόνον του λειψάνου του Αγίου Νικηφόρου, ακόμα και του βιβλίου, του βιβλίου που έγραψε ο πατήρ Σίμων. Το πώς οι άνθρωποι επίστεψαν στην αγιότητα του Αγίου Νικηφόρου, όχι μόνο από τα γραφόμενα, αλλά από το ίδιο το βιβλίο, που κρατώντας το ή διαβάζοντας μία παράκληση, αμέσως τους ήρθε ωραία ευωδία στη μύτη τους. Έχουμε έναν καλόν ιερέα εδώ στη Μητρόπολη μας, του έδωσα το βιβλίο του Αγίου Νικηφόρου σε μια δοκιμασία που είχε, να το διαβάζει και να κάνουν και την παράκληση του Αγίου. Ήρθε ο παπάς μετά από 2-3 ημέρες γεμάτος δάκρυα. Τι έχεις πάτερ, του λέω, και κλαίεις. Μου λέει, αυτό το βιβλίο που μου έδωσες είναι πηγή αμάτων. Εκτός που έγινε καλά και η ψυχή μου και το σώμα μου, όποτε διαβάσω, μου λέει, το βιβλίο και ιδιαίτερα το Απολυτίκιο του Αγίου, να το ψάλλω, αρχίζει το βιβλίο το ίδιο να ευωδιάζει. Αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλούς. Όταν δε ασθένησε εδώ η γερόντισσα της Ορούντας, η Ιουστίνα, και πήγα να τις δω τις μοναχές που ήταν σε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία εκείνες τις μέρες, μου φέρα συγκινημένες το τεμάχιο λειψάνου που τους εδόρισα και έκανα μια ωραία λειψανοθήκη. Όχι μόνο ευωδίαζε, αλλά εμυρόβλησε το λείψανο. Χοντρές στάλες από μύρου έβγαιναν από πάνω. Τους λέω, αδελφές, μη φοβάστε. Ο Άγιος Νικηφόρος είναι μαζί μας και θα μας ενισχύσει. Και φέτος, με τόσα πολλά θαύματα που συμβαίνουν στη ζωή μας μέσα από την παρησία και την αγιότητα αυτού του ανθρώπου, επισκέφθηκα το γυροκομείο της Περιστερώνας. Σύπτωσης το επισκέφθηκα την ημέρα που εγιόρταζε ο Άγιος Νικηφόρος, 4 του μηνός Ιανουαρίου. Και λέμε εκεί με τη διευθύντρια την Μαρία να κάνουμε, λέμε, ένα παρεκκλήσι, όπως έχουμε το παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου στο πολυδύναμο πάνω της Σολέας, απέναντι από τη Μητρόπολη, που το έκαμε ο προκάτοχος μας ο κυρός Χρύσαθος, αιωνία η μνήμη του να είναι, να κάνουμε κάτι ανάλογο, έναν παρεκκλήσι ενός Αγίου εις το γυροκομείο της Περιστερώνας. Εκεί το πολυδύναμο της Περιστερώνας να ονομάζεται Αγίου Αντωνίου. Το πιο φυσικό είναι να ονομαστεί και ο ναός Αγίου Αντωνίου. Έλα που η Περιστερώνα όμως έχει παρεκκλήσει παλαιών του Αγίου Αντωνίου, άρα δεν θυμάμαι δεύτερο. Και μου λέει η Μαρία, σε ποιον Άγιο να αφιερώσουμε το παρεκκλήσι? Και ακούω μέσα μου, Άγιον Νικηφόρο. Στον Άγιον Νικηφόρο, λέω της. Και μετά, μπαίνοντας μέσα στο αυτοκίνητο, λέω στον οδηγό, μα είναι τα μέρα σήμερα? Μου λένε, η γιορτή του Αγίου Νικηφόρου. Εμείς δεν λειτουργήσαμε το πρωί, γιατί ορίσαμε τα 2 τελευταία χρόνια και κάνουμε αγρυπνία, και πάρα πολλοί ακατσιώτες είναι παρόντες, και ιδιαίτερα νεολαία του Ακακίου, που ευλαβείται τον Άγιο Νικηφόρο όλος ιδιαιτέρως. Και έτσι λοιπόν στη Μητρόπολη μας, χάρη τη Θεού, έχουμε ήδη ολοκληρώσει σχεδόν τα
αρχιτεκτονικά σχέδια, θα έχουμε ένα μεγάλο σχετικά παρεκκλήσι επωνόματι του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού εις την Περιστερώνα, ενωμένων, που να εξυπηρετεί δηλαδή και τις ανάγκες και της τοπικής κοινωνίας των γερόντων, αλλά και του προσωπικού και όλων των προσκυνητών που αγαπούν, και όντως στην Κύπρο να αγαπιέται πάρα πολύ ο Άγιος από όλα τα μήκη και πλάτη της Κύπρου. Μου κάνει εντύπωση κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στο βίο του Αγίου Νικηφόρου, ότι το 1961 ο γέροντας μας Ευμένιος έπαθε έναν τεράστιο πρόβλημα, εδαιμονίστηκε όντας μοναχός. Γιατί ο ίδιος μου έλεγε, επειδή είχε μεγάλη κατάσταση, επερηφανεύτηκε ότι αγίασε. Του πέρασε περήφανος λογισμός. Πόσο σημαντικό είναι να κρατούμε το νου μας σε ταπεινό φρόνημα. Το 61 ζούσε ο Άγιος Νικηφόρος. Δεν τον έκαμε καλά. Τον έστειλε στην Κρήτη και τον εδιέβασε επίσης αγίας μνήμης άνθρωπος ο πατή Νικόδημος, ο οποίος ετελειώθη στο Άγιον Όρος. Μόνο μερικές μέρες εδαιμονίστηκαν και έγινε αμέσως καλά ο πατήρ Ευμένιος. Έκτοτε ο πατήρ Ευμένιος μας απαγόρευε να κρίνουμε οποιοδήποτε άνθρωπο. Του είπα μια φορά, ο πατήρ Πορφύριος, του είπα, ο γνωστός Άγιος Πορφύριος, εν Άγιος, επειδή να με δέρει. Να με έλεσαι ότι εν Άγιος, μου λέει. Του λέω, Σιόρ, είπες μου να μην κρίνω αρνητικά, ούτε θετικά. Είπα εν Άγιος, δεν είπα ότι είναι αμαρτωλός. Και τι μου λέει, άκουσε γέ μου, άμα συνηθίσει ο νους σου να κρίνει θετικά, κάπου θα σε ξεγελάσει ο πειρασμός και θα κρίνεις και αρνητικά. Και του είπα και εγώ την παροιμία μου, λέει, αχ γεροντά μου, λέω του, όποιος καεί στο γάλα, φυσά και στο γιαούρτι. Διότι ο άνθρωπος έζησε τη σημαίνει κόλασης με τον δαιμονισμό και γι' αυτόν είχε πάντοτε μεγάλη εγρήγορση ούτε να κρίνει, ούτε να κατακρίνει, ούτε και να υπερηφανευτεί. Αυτήν όμως τη διδασκαλία της κρίσης, της κατακρίσεως, της αποφυγής μάλλον, της κρίσης και κατακρίσεως, το να κρατά ταπεινών τον νου του συνεχών, ποιος του τα έμαθε? Ο Άγιος Νικηφόρος. Σας λέω μόνο ένα-δυο περιστατικά από τη ζωή του Αγίου Νικηφόρου, για να μην μείνουμε μόνο στις ημερομηνίες. Αυτά μας τα έλεγε ο ίδιος ο πατήρ Ευμένιος. Είχε τέτοια όραση, κι ας ήταν σχεδόν τυφλός, πνευματική, έβλεπε τον δαίμονα, τον πειρασμό, που πήγαινε και έβαζε λογισμούς, επιθυμίες, σκέψεις εις τους άλλους χριστιανούς, τους κατάκητους, ή στις νοσοκόμες, ή στους γιατρούς. Και είχε τέτοια εξουσία επί πνευμάτων ακαθάρτων, που εκαλούσε τον δαίμονα να έρθει μπροστά του και του έλεγε, «Κασιδιάρη, τι επήγες και έβαλες λογισμούς στην τάδε νοσοκόμα, επιθυμίες εις τον τάδε άρρωστον, την ενέργεια του θυμού εις τον άλλο?» Και τον υποχρέωνε να μην ξαναέρθει από τους. Δεν τους φτάνει ο σταυρός της ασθένειας? Δεν τους φτάνει η υπομονή που κάμνουν και θα έρχεσαι και εσύ να τους πειράζεις? Να μην ξαναπεράσεις από μας. Είχε τέτοια εξουσία. Κι όμως όταν το πνευματικό του τέκνον εδαιμονίστηκε, για να προστατεύσει τον εαυτόν του, να μην βγάλει φήμη ότι είναι άγιος, έλεγε, δεν είμαι άξιος να τον πάρετε στην Κρήτη, να τον διαβάσει ο πατέρ Νικόδημος εις τη μονή του Κουδουμά. Κάτι από τη ζωή του, πάλι του πατρός Νικηφόρου, ήμουν φοιτητής νομικής και πήγα προσκύνημα στο Άγιον Όρος. Ήταν η πανήγυρη της μονής Χιλανδαρίου, το γνωστό σέρβικο μοναστήρι. Ετελειώσαμε την Αγρυπνία και πήγαμε στην τράπεζα.
και κάθισα δίπλα από έναν μοναχόν για να φάμε. Και μου λέει, Κύπριος είσαι? Του λέω, ναι. Πού μένεις? Του λέω, στην Αθήνα. Και έπεσε κουβέντα που ξομολογούμαστε. Αυτός ήταν ο πατήρ Γερβάσιος από τη Σιμονόπετρα. Μακαριστός πια. Πολύ καλός μοναχός. Έφυγε νέος. Μου λέει, πηγαίνεις στο λεπροκομείο, στο Λιμωδόν? Του λέω, ναι. Μα έχεις πνευματικό, μου λέει, τον πάτερ Ευμένιο? Ναι. Τον πρώτο λαχνό έπιασες, μου λέει. Ξέρεις, μου λέει, εκεί ζούσε ο πατήρ Νικηφόρος. Του λέω, μας λέει πολλές ιστορίες ο πατήρ Ευμένιος. Τον έφτασα, μου λέει. Όταν ήμουν παιδί του κατηχητικού, μας έπιανα, μου λέει, οι κατηχητές μας, οι οποίοι τότε ήταν όλοι, λέει, στις οργανώσεις, στις εκκλησιαστικές οργανώσεις, στη ζωή. Και μας έπαιρνα, λέει, για να εμψυχώσουμε, να δώσουμε θάρρος εις τους αρρώστους, να κάνουμε κι εμείς, λέει, λίγη δράση χριστιανική. Και πηγαίναμε και πέφταμε από τα σύννεφα, λέει. Ευρίσκαμε εκεί μέσα ανθρώπους χαρούμενους, προσευχόμενους. Σε κάθε δωμάτιο, με τα μάτια μου το είδα αυτό, υπήρχαν βιβλιοθήκες που είχαν το 1982 τη Φιλοκαλία των Ευεργετινών, των Ισαάκ των Σύρων, τους Βίους των Αγίων, βιβλία που τα έμαθαν ακόμη και οι θεολόγοι αργότερα. Αυτά τα ήξεραν οι λεπροί. Από ποιον τα έμαθαν? Από τον πατέρα Νικηφόρο, που του τα εδίδαξε ο Άγιος Άθιμος, και ό,τι του έλεγε ο Άγιος Άθιμος του Νικηφόρου, ο Νικηφόρος τα έλεγε στον πατέρα Ευμένιο, και ο Ευμένιος τα διέχεε αυτά προς όλους τους συνασθενείς του. Έτσι λειτουργά αυτό που λέμε ιερά παράδοση. Επηγαίναμε, μου λέει, ο πατέρα Γερβάσιος και εμείς, τάχα μου, να πούμε κανένα χριστιανικό τραγουδάκι, να πάρουμε λίγα γλυκά και να ενθαρρύνομαι. Και τελικά, λέει, εμάθαμε την Ορθοδοξία από τους λεπρούς. Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, όταν πήγαμε να δούμε τον πατέρ Νικηφόρο, μας ερώτησε, παιδιά μου, πώς προσεύχεστε? Του είπαμε, λέει, κάτι προσευχούλες, συναισθηματικές, αυτοσχέδιες. Και μας είπε, όχι έτσι παιδιά μου, όχι έτσι παιδιά μου. Να λέτε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, υπεραγία Θεοτό και σώσον με, το Θεοτό και παρθένε να λέτε παιδί μου, το άξιον εσύ της Θεοτόκου, πολλά πάτερ ημά, αλλά πάνω απ' όλα να έχετε μετάνοιαν προηγουμένως και μετά να προσεύχεστε. Δεν μας είπε κανείς, μου λέει, ποτέ τι είναι αυτή η μετάνοια. Δεν ακούσαμε ποτέ ότι υπάρχει νοερά προσευχή, ότι υπάρχει κομποσκήνη, ότι υπάρχει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Τα μάθαμε, μου λέει, από αυτόν τον λεπρόν, τον σχεδόν τυφλόν, τον σχεδόν παράλυτον, τον πατέρα Νικηφόρο. Και να μην ξεχάσω το φοβερό γεγονός που συνέβηκε, το οποίο το Μένικον και το Ακάκι έχουν το προνόμιο να είναι τα πρώτα χωριά σε όλον τον κόσμο που έχει ζωγραφιστεί αυτόν το γεγονός που τώρα θα σας περιγράψω. Μίαν των ημερών, ο πατήρ Σοφρόνιος, δηλαδή ο πατήρ Ευμένιος, όπως λέγεται τότε, αφού τον έβαλε τον παππούλι του, όπως τον έλεγε, να ξαπλώσει, ήταν χειμώνας, ήταν κρύο, έβαλε μία σόπα, μία θερμάστρα, και του είχε μπει ο πάτερ Νικηφόρος, παιδί μου, πριν φύγεις να σβήνεις τη θερμάστρα. Εντάξει, γέροντα, να είναι ευλογημένο. Έβαλε τον γέροντα, εξάπλωσε, επήγε και αυτό στο κελίν του. Και εκεί, κάνοντας προσευχή, του μπήκε ο λογισμός ότι, μα έκλεισα τη θερμάστρα του παππού, έσβησα τη σόπα. Και επειδή τον ενοχλούσε συνεχώς ο λογισμός,
Λέει, θα πάω σιγά σιγά, χωρίς να τον ξυπνήσω, και θα σβήσω τη θερμάστρα, αν είναι αναμένο. Πάει, λέμε, παράλυτος και τυφλός ο πατήρ Νικηφόρος. Ανοίγει την πόρτα σιγά σιγά για να μην τον ξυπνήσει, όπως ενόμιζε ότι κοιμάται ο παππούς, και τι να δει. Είδε τον Άγιο Νικηφόρο 1,5 μέτρων πάνω από το κρεβάτι, να είναι υπτάμενος δηλαδή στον αέρα, μέσα σε φως πολύ, και να προσεύχεται με τα χέρια ανοιχτά προς την εικόνα που είχε της Παναγίας. Έμεινε έκπληκτος. Έκλεισε σιγά σιγά την πόρτα να μην ενοχλήσει τον Άγιο από την όραση που είχε το αχτής του φωτός. Επήγε στο κελί του, λέει, και γονάτισα, μου λέει, γέ μου, και πρώτα είπα συγγνώμη του Θεού που εμπήκα μέσα σε αυτήν την επικοινωνία, Χριστέ μου, που έχεις με τον γέροντά μου. Και ύστερα, μου λέει, με έπιασε τέτοια χαρά που κύματα η χαρά, λέει, εγέμισε όλο μου το σώμα, όλο μου το είναι, και έλεγα, Χριστέ μου, μα σε αυτόν τον μεγάλον Άγιο με έστειλες, μου έφερες για να είναι ο δάσκαλός μου, που του ζητούσε στην προσευχή, ρε, στείλε μου έναν άνθρωπο να με διδάξει. Εγώ άνθρωπος σου ζήτησα, του είπε, και εσύ μου έστειλες Άγιο. Αυτόν το γεγονός από όλα για μένα ήταν το πιο ωραίο. Και έλεγα, όταν έβρω έναν καλό αγιογράφον, θα το βάλω να το ζωγραφίσει. Όταν ζωγραφίζαμε στο Μένικον, τώρα χάρη τη Θεού ολοκληρώθηκε η εργασία της αγιογράφησης εκεί. Ο Αντώνιος, όπως λέγεται, ναι, ο Αντώνης, ο Ρώσος, του λέω, Αντώνη, θα σου δείξω, του λέω, και θα με βοηθήσει και ο πατέρ Αυρώσιος να ζωγραφίσεις τον Άγιον Νικηφόρο πάνω από το κρεβάτι, να είναι γονατιστός στον αέρα όμως, και να είναι προσευχόμενος, του λέω, και πίσω του να ζωγραφίσεις το γέρο Ευμένιον, που παρακολουθεί έκπληκτος αυτήν την θείαν φωτοχυσία. Αυτή είναι η εικόνα σε ξύλο. Τα παιδιά του μακαριστού Γιωργάκη του Ψάλτη ήθελαν να κάνουν εις τον ναό του Μενίκου κάτι για τον πατέρα τους, που ήταν ο Ψάλτης για χρόνια, όπως ξέρεις, εκεί. Και τους είπα, ρε παιδιά, ολοκληρώθηκε το αγιογραφικό πρόγραμμα και οι δωρετές ευρέθηκαν όλοι. Να κάνετε, τους λέω, μια εικόνα του Αγίου Νικηφόρου. Γιατί του Αγίου Νικηφόρου? Όχι επειδή είχα εγώ καημόν και επειδή είναι ο παππούς μου να τον επιβάλλονται και καλά στα παιδιά. Ήταν άρρωστος, ετοιμοθάνατος ο Γιωργάκης, ο ψάρτης μας. Και επήγαινα και τον έβλεπα από καιρού εις καιρό στο νοσοκομείο. Και πού του χτύπησε η ασθένεια? Εκεί που ήταν η δύναμή του. Εκεί που ήταν η χαρά του. Στις φωνητικές χορδές. Του είπα, Χριστέ μου, του λέω, άμα πεις να χτυπήσεις, χτυπάς κέντρο. Και εγώ, επειδή άκουα, ήξερα, Ιωάννη μου, ότι ήταν ψάλτης καλός ο Άγιος Νικηφόρος και Μερακλής, και ήταν ψάλτης καλός και Μερακλής και ο Γιωργάκης μας, και ας είχε χάσει τη φωνή του και ήταν με τραχιοτομή, λοιπόν, λέω, τι βιβλίο να του πάρω, να διαβάζει τις ώρες που είναι μέσα, θα του πάρω το βιβλίο του Αγίου Νικηφόρου. Τι είχε συμβεί? Το προηγούμενο βράδυ, λέει στη γυναίκα του, αύριο ενάρτη ο Νικηφόρος. Λέει του η γυναίκα του, η Μαρία, ο δεσπότης του κύκου, ο Νικηφόρος. Ένας άλλος Νικηφόρος ενάρτη. Δεν ξέρω. Άκουσα εψές εις το όνειρό μου ότι αύριο να σου έρθει ο Νικηφόρος. Και πηγαίνω την επόμενη ημέρα και του παίρνω τι? Το βιβλίο του Αγίου Νικηφόρου. Και μόλις το βλέπει και αυτός η γυναίκα του, βάζουν τα κλάματα.
τον Νικηφόρο λαλή που ήρθε. Και εμείς νομίζαμε ότι είναι ο Δεσπότης. Και του είπα, φίλε μου Γιώργο, άμα θέλει ο Άγιος μπορεί να σε κάνει και καλά. Μπορεί, του λέω, να μην γίνεις καλά σωματικά. Και ο Άγιος Νικηφόρος να σε συνοδεύσει στην αιώνια ζωή. Ξέρετε τι μου είπε ο Γιωργάκης? Καλύτερα το δεύτερο, λέει. Καλύτερα το δεύτερο. Δηλαδή να έχω συνοδεία έναν Άγιο έξυπνος. Ήξερε το συμφέρον του, το αιώνιον, το πνευματικό. Μετά από λίγες μέρες εκοιμήθηκε. Τα παιδιά εθυμούν τον αυτόν που εσυνέβηκε και μου είπαν να κάνουμε μία εικόνα φορητή που όποτε θα είναι 4 του μηνός Ιανουαρίου να είναι η εικόνα του Αγίου Νικηφόρου. Και έγινε αυτή η εικόνα. Βλέπετε λοιπόν ότι η ζωή των Αγίων εμπνέει τη δική μας ζωή. Να μην γίνεται μίζερη, να μην γίνεται μόνο μια ζωή φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ, αποθνίσκομεν. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν μας εμπνέουν οι βίοι των Αγίων, η ζωή μας έχει νόημα, έχει χάρη, έχει χαρά. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ ωραίο, να μην το ξεχάσω αυτό, να το μοιραστώ μαζί σας, είναι όταν μπήκε μια φορά, λέει, πάλι ο πατηρευμένιος μέσα στο δωμάτιο του, τον ευρύκεν τον Άγιον να προσεύχεται και έλεγε, έκαμε την προσευχή της μετάνοιας και έλεγε, Χριστέ μου, συγχώρα με το ψεύτη. Χριστέ μου, συγχώρα με τον πόρνο. Χριστέ μου, συγχώρα με τον κλέφτη. Χριστέ μου, συγχώρα με τον κατάκριτο και τον κατάλαλο και τον θυμώδη, με τον κακό χαρακτήρα που πικραίνω τους συνανθρώπους μου. Οπότε δεν είπε τίποτε ο πατερευμένος. Την επόμενη ημέρα, λέει, που τρώγαμε μαζί, λέει του γέροντα, έτυχε χτες και άκουσα σε πώς προσεύχεσαι. Μα ποια προσευχή είναι τούτη που κάνεις? Λέει, τον η προσευχή της μετάνοιας. Καλά γέροντα, είσαι λίγο υπερβολικός. Πότε πρόλαβες, του λέει, εσύ είσαι που 16 χρονών λεπρός, πότε πρόλαβες και πόρνευσες? Πότε πρόλαβες, του λέει, και έκλεψες? Πότε πρόλαβες, του λέει, και εφώνευσες? Γιατί, του λέει, τα λες αυτά τα πράγματα? Και του παιδί μου, μπορεί να μην τα έκαμα, αλλά σκέφτηκα τα. Και στο Ευαγγέλιο μας, του λέει, είτε σκέψεις, είτε λόγος, είτε πράξεις, εν περίπου το ίδιο. Και εμείς, του λέει, που γνωρίσαμε και έναν Άγιον, σαν τον Άγιον Άθιμο, έναν πιο αυστηρός ο Χριστός μαζί μας. Γι' αυτόν, του λέει, εγκαλά, άκουτε το τούτονε, είναι καλόν, λέει, στις προσευχές μας να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Το επαναλαμβάνω τούτο. Είναι καλόν, λέει, στις προσευχές μας να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Μόνον έτσι ο άνθρωπος οδηγείται στη μετάνοια και η μετάνοια οδηγεί τον άνθρωπο στην εσπλαχνία και η εσπλαχνία τον οδηγεί στη συμπόνια και η συμπόνια στην αγιότητα. Δεν θα ακούσετε Άγιον ο οποίος δεν είχε μετάνοια. Δεν θα ακούσετε Άγιον που δεν είχε εσπλαχνία, συμπόνια στον συνανθρωπό του, αλλά και στον εαυτό μας. Και ο τρόπος για να συμπονούμε και να εσπλαχνιζόμεθα τον εαυτό μας είναι ο τρόπος της μετανοίας. Και ο Άγιος Νικηφόρος μας διδάσκει αυτόν τον τρόπο. Με τα θάνατον του, που έγινε το 64, έναν περιστατικό που μου διηγήθηκε επίσης ο Άγιος Γέροντάς μας Ευμένιος, είναι ότι είχε πλέον κοιμηθεί ο Ιερό Νικηφόρος, ήταν εις τους ουρανούς πια, μετά των Αγίων. Ο πατήρ Ευμένιος μόνος του, ζέστη, κουνούπια, λέει, πολλά. Σκέφτηκα, λέει, τότε μας εφέρα, λέει, έναν υγρό, το λεγόμενο DDT, το θυμάστε οι μεγαλύτεροι. Το έβαλε μέσα σε μία μηχανή
και άρχισε να το τρομπάρει που λένε. Και γέμισε όλο το δωμάτιο, το κελί του, με αυτόν το δηλητήριο. Και ετοιμάστηκε να μπει μέσα να κοιμηθεί. Ήταν βέβαιος θάνατος αυτό. Ήταν σαν να έμπαινε σε ένα φούρνο αερίο, δηλητηρίου. Και μόλις λέει, εξάπλωσα και με πήρε αμέσως ο πρώτος ύπνος, βλέπω, μου λέει, τον Άγιο Νικηφόρο να με πιάνει από τους ώμους και να με πετά έξω από το δωμάτιο. Και του λέει, παιδί μου, τι κάνεις, θα πεθάνεις, του λέει, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Και μην ξαναμπεις μέσα, ακούτε, άμα είσαι πατέρας, έχεις έγνοια το παιδί σου και με τα θάνατον το καθοδηγάς. Και του λέει, και μην γελαστείς να μπεις μέσα, άνοιξε και τις πόρτες, άνοιξε και τα παράθυρα. Και άλλον σημείο που έγινε, πάλι στον πατέρα μας, τον Ευμένιο, από τον γέρο Νικηφόρο, ήμουν στεναχωρημένος, λέει, μα πάρα πολύ, κάτι συνέβη, μου λέει, μαύρισε η καρδιά μου. Και ήμουν αθλημένος και καθόμουν, λέει, εκεί και έκλαια και ένιωθα απελπισμένος και έλεγα, πού είσαι ρε Πάτερ Νικηφόρε, σε είχα και σε ένα στήριγμα, σε είχα και σε έναν έμπνευση και παρηγορητή και τώρα έχω μείνει μόνος μου και βασανίζομαι. Και όπως σκεφτόμουν έτσι, λέει, νιώθω ένα χέρι απάνω στο κεφάλι μου, λέει, να μου κάνει έτσι, να με χαϊδεύει. Γυρίζω, λέει, πάνω και τι να δω, ήταν ο Πάτερ Νικηφόρος, ο κεκοιμημένος, και του λέει, έλα Πάτερ μου, μη στεναχωρείσαι πολύ. Και δεν κάνει. Εμείς έχουμε το Πνεύμα του Άγιο. Δεν κάνει να στεναχωρούμε θα υπερβαλλόντος. Και όσο με χαΐδευε, λέει, έναν αεράκι, έτσι μιλούσε ο γέρο Ευμένης, έναν αεράκι εμπήκε, λέει, μέσα στην καρδιά μου και αύξανε και αύξανε και αύξανε και έφυγε η στεναχώρια και ήρθε η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και λέω και εγώ, κοίτα να δεις οι άνθρωποι του Θεού τι επικοινωνία έχουν. Και μεταδίδει ο ένας εις τον άλλον δύναμη και έμπνευση και πνεύμα Άγιο, που είναι το κυριότερο. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, δεν μας εγκαταλείπουν ούτε οι πατέρες μας ούτε οι μητέρες μας. Φτάνει να είναι δίκαιοι. Δίκαιοι, λέει, εις τον αιώνα σώσει. Άρα αφού ζουν, μας φροντίζουν. Μπορεί εμείς να μην είμαστε άξιοι να έχουμε τις αντιλήψεις και την παρουσία όπως ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος, που ο γέρο Πορφύριος τον αποκάλεσε ο κρυφός Άγιος των Αθηνών. Τα πνευματικοπαίδια του Αγίου Πορφυρίου, όταν θα έφευγε για το Άγιον Όρος να πάει να κοιμηθεί, όταν του είπαν, πού να πηγαίνουμε και θα μας αφήσεις τώρα ορφανούς, τα περισσότερα τα έστειλε στο γέρο Ευμένιο, που ήταν κληρονόμος του Οσίου Παχωμίου, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Ανθίμου, του Αγίου Νικηφόρου. Αυτός είναι ο θαυμαστός βίος, πατέρες μου και αδελφοί μου, του Αγίου Νικηφόρου. Όταν τελευταία δύο άνθρωποι από τη Μητρόπολη μας αρρώστησαν πολύ, ο ένας ήταν υποψήφιος για ταξίδι. Μα είχα και εγώ αρρώστια εκείνες τις μέρες, δεν μπορούσα να βγω έξω. Μου λέει, γερόντισσα της Ορούντας, επειδή είναι παθούσα, είναι και μαθούσα τώρα. Να πάω, μου λέει, να δω αυτούς τους αρρώστους μας, είναι κοινοί μας γνωστοί. Της λέω, μην πας μόνη σου. Πάρε μαζί σου για συντροφιά και τον Άγιο Νικηφόρο. Πάρ' το λείψανο που σας έδωσα, της λέω, να τους συσταυρώσεις. Και πήγαινε. Ο ένας ήταν στο νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο άλλος ήταν στο American Heart, πως λέγεται. Επήγε, μου λέει, στο American Heart, μόλις εμπήκε στο δωμάτιο του ασθενούς μας, του Αναστάση, ο Άγιος ευωδίασε και πλημμύρισε όλον, όχι το δωμάτιο, όλον εκεί τον όροφο. Ήρθαν οι νοσοκόμες, οι νοσοκόμοι. Τι μυρίζει έτσι? Φέρετε αρώματα εδώ? Όχι, τους λέει, έφερα αυτόν. Και τους έδειξε τη λειψανοθήκη. Και ήρθαν όλοι και προσκύνησαν. Το αυτόν συνέβη
όταν πήγε και στο Γενικό Νοσοκομείο. Βλέπετε λοιπόν πως οικονομεί ο Θεός αυτά που περιγράψαμε για να μας δείξει ότι έχουμε πατέρες, έχουμε μητέρες και μας φροντίζουν, όχι μόνο για να μας κάνουν καλά εις τις σωματικές μας ασθένειες. Δεν θα γίνουμε όλοι καλά, δεν θα γίνουν σε όλους θαύματα σωματικά, αλλά όλοι πρέπει να ζήσουμε το θαύμα της ψυχικής και πνευματικής μας ίασης, δηλαδή τη μετάνοια και την τακτική θεία κοινωνία, την εσπλαχνία και τη συμπόνια. Έτσι θα είμαστε πραγματικά παιδιά του Αγίου Νικηφόρου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Έναν που θα ήταν καλό να πούμε ίσως, να, εδώ είναι μια εικόνα που έκαναμε τελευταία των τριών πατέρων. Εβάλαμε ένα αριστερά, είναι ο Άγιος Άθιμος της Χίου. Στο κέντρο είναι ο Άγιος Νικηφόρος. Και δεξιά είναι ο Γέροντας Ευμένιος, ο Σαριδάκης. Δεν έχει Άγιο καταταχθεί βεβαίως, αλλά για μας είναι ένας σύγχρονος Άγιος και θα γίνει για όλον τον κόσμο σύντομα. Επήγαμε τελευταία πέρσι έτσι καιρό το Γενάρη στην Κρήτη, μετά από τόσα χρόνια που εκοιμήθη ο Γέρο Ευμένιος, εκοιμήθη το 23 Μαΐου του 1999 και δεν μπόρεσα να πάω στην κηδεία του. Ήμουν τότε νου χρονού δεσπότης. Επήγα μόλις έγινε η εκλογή μου και λίγο πριν γίνει η χειροτονία μου, ήταν κατάκητος στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα και πήγα να πάρω την ευχή του. Μάλιστα έστειλα και έναν παπά μας, τον παπά Μιχάλη της Περιστερώνας. Ήταν τότε νέο παιδί, ετοιμαζόταν και αυτός να χειροτονηθεί και του λέω: «Γε μου, αφού είναι να πάει με την κοπέλα σου μετά που επαντρεύτηκε τον λεγόμενο μήνα του Μέλητος στην Αθήνα, πήγαινε να γνωρίσεις έναν Άγιο». Και πήγαινε και γνώρισε τον Γέροντα Ευμένιο και μου είπε: «Μόλις βγήκαμε έξω, εκλέγαμε με τη γυναίκα μου μισή ώρα και δεν ξέραμε γιατί εκλέγαμε». Και του λέω: «Αυτό είναι ενέργεια της αγιότητας. Ένας τρόπος να αισθάνεσαι την αγιότητα είναι να έχεις δάκρυα». Μου είπε λοιπόν ο Γέρο Ευμένιος, του λέω: «Γέροντα, σε ευχαριστώ για ό,τι μου πρόσφερες, να προσεύχεσαι πάντοτε για μένα, διότι τα δύσκολα», του λέω, «τώρα αρχίζουν, που έγινε επίσκοπος». Μου λέει: «Θα σε έχω», μου λέει, «πάντοτε μαζί μου. Και ό,τι συμβεί», του λέω, «σε σένα, θα έρθω». Εννοούσα η κηδεία του. Και τι μου λέει: «Θέλεις και θέλω, αλλά δεν θα μπορείς». Του λέω: «Γιατί?». «Την ημέρα», μου λέει, «που θα είναι η κηδεία μου, θα πρέπει να υποδεχθείς πολύ υψηλών πρόσωπων και δεν θα επιτρέπεται να έρθεις. Θα έρχομαι εγώ όμως να σε βλέπω». Την ημέρα της κηδείας του, που έγινε 24, την επομένη δηλαδή της θανής του, Μαΐου, ήταν του Αγίου Κυριακού της Ευρύχου. Και έβαλε η Αρχιεπισκοπή να υποδεχθώ στην Ευρύχου τον μακαριστό σήμερα Πατριάρχη Αλεξανδρίας Πέτρο. Είχαν κάνει επίσημη επίσκεψη και έβαλαν επίσκεψη στη Μητρόπολη Μόρφου την ημέρα που ήταν η κηδεία του. Και μου το προείπε ένα χρόνο πριν. Αυτά βεβαίως θα τα πούμε άλλη φορά, όταν θα μιλήσουμε για τον Γέροντα Ευμένιο. Έναν ωραίο που συνέβηκε και το ξέρετε αρκετοί, είναι όταν πέρσι, μετά από 18 χρόνια, είπα και εγώ να πάω να δω την Κρήτη που εγέννησε όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους, που είναι για μένα η μεγαλύτερη ευεργεσία μαζί με τον Γέροντα Ιάκωβο τον Τσαλίκη, η ευεργεσία της Κρήτης λόγω του Αγίου Νικηφόρου και του Αγίου Γέροντος Ευμενίου. Είπα να πάω να κάνω τρισάγιον πάνω στον τάφο του Γέροντά μας του Ευμένιου στην Κρήτη, στο χωριό του την Εθιά. Εκάμαμε το τρισάγιο. Επιστρέψαμε πίσω στην Αθήνα πολύ κουρασμένος και λέω αυτού που μου φιλοξενούσε, του φίλου μας του Ανδρέα: «Σε παρακαλώ», του λέω,
να μην έρθει ο κόσμος αύριο, να μείνουμε να κοιμηθούμε λίγο. Το πρωί ακούω φωνές να μιλάω, Ανδρέα, στο τηλέφωνο έντονα. Κυρία μου, δεν γίνεται, είμαι πολλά κουρασμένος. Αφού εξύπνησα που ξύπνησα, του λέω, Ανδρέα, ποιος είναι? Μου λέει, μια κυρία άγνωστη, η οποία λέει ότι παίρνει τηλέφωνο στη Μητρόπολη, στην Ευρύχου, και της είπαν ότι είσαι στην Αθήνα και πρέπει, μου λέει, να συναντηθείτε. Δώσ' μου τη. Την παίρνω την κυρία, μου λέει το όνομά της και της λέω, γιατί πρέπει να συναντηθούμε? Δεν με θυμάσαι, μου λέει. Του λέω, όχι. Πριν 25 χρόνια, μου λέει, ήρθα από τη Γερμανία, με πήρες εις το γέροντα τον Ιάκωβο το Τσαλίκι και εξομολογήθηκα. Λέω, μα πήρα πολύ κόσμο, πού να θυμούμε? Και τότε, μου λέει, είπα του γέροντος Ιακώβου να έρχομαι κοντά σου να εξομολογούμε, και μου είπε, όχι, εγώ θα φύγω σύντομα, να μην μείνεις ορφανή. Πού να πάω? Και μου είπε, ρώτα το διάκον και αυτός ξέρει να σου πει. Σε ρώτησα, Διάκο, πού να εξομολογούμε? Και της είπα και εγώ, στον Πάτερ Ευμένιο να πηγαίνεις, στο Λιμωδό. Και έκτοτε, μου λέει, μου έκαμες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Εγώ, πιστέψετε με, ένα θυμούμε τίποτε που τούτα. Και έμεινα κοντά στο γέρο Ευμένιο, μου λέει, μέχρι που εκοιμήθηκε το 99. Λίγο πριν κοιμηθεί, της είπε, θέλω τις προσευχές που σου έμαθα να τις κάνεις όσον ζεις στο διαμέρισμά σου στην Αθήνα. Της λέω, τι προσευχές σου έμαθα? Εκείνον το τυπικό, μου λέει, που είχε ο Ευμένιος. Μα 5 ώρες, λέω της. Ε, 5 ώρες, μου λέει, με μια γυναίκα μόνη μου. Τι θες να κάνω, μου λέει, 5 ώρες, μέσα σε ένα διαμέρισμα? Διαβάζω, μου λέει, τις ακολουθίες του πατρός Ευμενίου. Έμεινα και την άκουα. Μπράβο, λέω, η Αθήνα πάντοτε τα είχε αυτά. Πάντοτε. Η Αθήνα έχει μυστικούς ασκητές. Όσον ασκητεύουν στα καρούλια του Αγίου Όρους, θα βρεις και μέσα στην Αθήνα. Δεν ξέρω οι άλλες πόλεις, αλλά για την Αθήνα βάζω το χέρι μου. Λέω, μπράβο, κοίταξε, λέω, τι έχει η Αθήνα. Και τι μου είπε? Αυτές τις μέρες, Δέσποτα, που εσύ ήσουν στην Κρήτη, άκουα τη φωνή του πατρός Ευμενίου να μου λέει, το παστούνι του Αγίου Νικηφόρου να το δώσει στον Μητροπολίτη Μόρφο. Της λέω, κύριε Λέησον, έχεις το παστούνι του Αγίου Νικηφόρου? Όταν, μου λέει, ήταν η τελευταία φορά που ήμουν στο κελί του, που ζούσε ο Άγιος Γέρον Ευμένιος, επήγαιναν όλοι και τους έδιναν από κάτι, επειδή ξέρουν αυτός πότε να πεθάνει. Μάλιστα, σε έναν είπε, γερόντα, πότε θα φύγεις από τη ζωή? Και αρχίζει και του λέει, Μάιος θα είναι, δεν θα είναι, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Δεν βλέπω πιο εκεί. Και 23 δεν πέθανε. Και της είπε, θα κάμνεις τις ακολουθίες που έκαμνα και θα σου δώσω για ευλογία 2 τεμάχια λιψάνου του Αγίου Νικηφόρου και το παστούνι του. Και το ξεκρέμασε και μου το έδωσε. Θα έρθει καιρός που θα σου στείλω μήνυμα και θα το δώσεις αλλού. Και η αδελφή μας αυτή, διότι περί αδελφή μας πρόκειται, είναι εντός Αθηνών, παρακαλώ, σε μια φτώχο περιοχή, μόνη της, σε γυρατιά πλέον, κάμνει 5 ώρες ακολουθία και έπιασε τηλέφωνο στη Μητρόπολη, το εσήκωσε ο Πάτερ Κυριάκος, ο Παπαγιάννης, και της είπε, τι θέλετε? Λέει, είμαι η τάδε και γυρεύω τον Μητροπολίτη. Μα λείπει, της λέει, είναι στην Κρήτη. Στην Κρήτη, της λέει, ναι, πήγαινε να κάνει ένα τρισάγιο. Ποιου? Του πατρός Ευμενίου. Γι' αυτόν, του λέει, ακούω τη φωνή. Της λέω, αδελφή μου, γιατί να έρθεις εσύ? Θα μου δώσεις λείψανα
και το παστούνι ενός Αγίου και να μου το φέρεις, να έρθω εγώ στον Άγιον, όχι να έρθει ο Άγιος σε μένα. Όχι, μου λέει έτσι στο τηλέφωνο, δεν πρόκειται να έρθει στο αμαρτωλό μου σπίτι. Εγώ θα έρθω να σε βρω, πες μου που είσαι. Της λέω στα Ηλίσια. Ήρθε η αδελφή μας αυτή, μου έφερε το παστούνι του Αγίου και μου έφερε και δύο μικρά τεμάχια των λιψάνων του Αγίου, και αυτά τα λείψανα είναι αυτά που κάμαμε λιψανοθήκη και θα πάνε στο γυροκομείο της Περιστερώνας. Βλέπετε λοιπόν ότι η ζωή μας κύκλους κάνει, λέει και το τραγούδι, και οι Άγιοι είναι άλλοι στο κέντρο είναι ο Χριστός, και περιμετρικά σαν αστέρες πολύφωτοι είναι οι Άγιοι μας, και μας στέλνουν το φως τους και μας στέλνουν τη δύναμή τους. Μην αποθαρρύνεστε ό,τι και να γίνει, δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε Θεόν Πατέραν, έχουμε Μητέραν τη Θεοτόκον και έχουμε αδέλφια μας εις τον ουρανό που μας φροντίζουν, όλους μας, όλους μας. Με αυτόν το αίσθημα και με τη χαρά του εσταυρωμένου Αγίου Νικηφόρου, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας που μας ακούσετε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Καλό στάδιο.